Ανάρπαστο, μπορούμε να πούμε ότι έγινε το 7ετές ευρωομολογό της Δημοκρατίας από τους επενδυτές, δεδομένου ότι το ενδιαφέρον που μεταφράστηκε τελικώς σε προσφορές άγγιξε τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ και μιλάμε για μεγάλη υπερκάλυψη σε κάθε περίπτωση. Η πρώτη έξοδος της Κύπρου στις διεθνείς αγορές το τρέχον έτος στόχευε στην άντληση τουλάχιστον μισού της για ανταλλαγή ομολόγων που λήγουν τη διετία 19-20. Τελικώς αποφασίστηκε λόγω και της προσφοράς η άντληση 850 εκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 2,75%, το οποίο σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών είναι και το χαμηλότερο όλων των εποχών. Ποια είναι, Νες, τώρα τα ωφέλη από αυτή την εξέλιξη τώρα? Είναι αρκετά τα άμεσα αλλά και τα έμεσα ωφέλη που προκύπτουν για την κυπριακή οικονομία γενικότερα. Αφού μιλάμε για νέο χρέος, ούτε υπάρχουν ελλείμματα για να καλυφθούν. Να δούμε ακριβώς μερικά από τα ωφέλη που προκύπτουν. Αποπληρώνεται ασφαλώς ακριβότερος δανεισμός με αποτέλεσμα να υπάρχει μείωση του κόστους του δανεισμού της χώρας. Η μείωση στο επιτόκιο ξεπερνά το 2%, αφού το 2,75% αντικαθιστά 3 ακριβά ομόλογα με επιτόκιο από 4,6%. Έως 6,5%, προκύπτει ως εκ τούτου σημαντική εξοικονόμηση πόρων, οι οποίοι μπορούν να διατεθούν με διάφορους τρόπους πλέον στην οικονομία του τόπου. Επιπλέον αποφορτίζονται οι λήξεις χρέους της Δημοκρατίας τη διετία 2019-2020. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, καθίσταται πλέον εφικτή και άνετη η εξόφληση μέρους του δανεισμού και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ύψους 280 εκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 3,52%. Να παρακολουθήσουμε εγώ και ένα απόσπασμα των όσων ανέφερε προσερχόμενο στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών ο Υπουργός Οικονομικών. Είναι μηνύματα από ξένους επενδυτές. Είναι μήνυμα ακριβώς εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς την οικονομία μας, αλλά και ένα θετικό σινιάλο για την πραγματοποίηση και άλλων επενδύσεων στην πραγματική οικονομία δηλαδή. Θεωρώ πως εξίσου σημαντικό είναι και το έμεσο όφελος που σχετίζεται ακριβώς με την δημιουργία μιας ακόμη πιο θετικότερης εικόνας και προοπτικής για την οικονομία μας.